Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, από εκεί που ετοιμάζονται. Τρέχουν για το συνέδριο, τρέχουν και οι προσυνεδριακές εργασίες. Βεβαίως, πάντοτε υπάρχει και η μάχη πολιτική, η πολιτική επικαιρότητα, η ατζέντα πώς διαμορφώνεται. Λοιπόν, να καλησπέρισουμε τον κύριο Δημήτρη Κλαράκη, συντονιστή Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, εδώ στο Ηράκλειο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τώρα, εσείς τρέχετε, έχετε μείνει και λίγοι, δεν ξέρω αν προλαβαίνετε να τα καλύψετε όλα. Είμαστε αρκετοί και θα γίνουμε περισσότεροι. Νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ δημιουργική φάση εν ώψη του τέταρτου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ένα συνέδριο που όλοι λέμε εμφατικά ότι είναι ένα συνέδριο επανεκκίνησης, ανασυγκρότησης, ανανέωσης και συσπήρωσης. Γίνεται λοιπόν σε όλη τη χώρα μια πανελλαδική εκστρατεία με συμμετοχή και κορυφαίων κεντρικών στελεχών. Ήταν που προημερώνει εδώ ο κ. Φαραντούρης. Mm-hmm. Περιμένουμε και τον πρόεδρο να έρθει αρχές Φλεβάρι. Πότε? 2, 3, 1, θα τι δούμε εννοείτε, τώρα. Τι εννοείται, το Φλεβάρι τώρα, 2, ναι. 3, 1. Δηλαδή το περιμένουμε, δεν έχει κλείσει. Ναι, περιμένουμε να έρθει και ο πρόεδρος να επισκεφθεί το νησί, το Ηράκλειο, να συμμετέχει στις προσυνεδριακές διαδικασίες μας. Είναι όμως μια διαδικασία που κυρίως αφορά και τη βάση και πρέπει να εμπλακεί η βάση. Mm-hmm. Και εμείς θέλουμε αυτή τη φορά να είναι ένα ανοιχτό συνέδριο. Mm-hmm. Γι' αυτό και η πρώτη μας ανοιχτή συνέλευση έγινε στο εργατικό κέντρο, χωρίς προϋπόθεση να είναι κάποιος μέλος για να μπει να συμμετάσχει και να πάρει το λόγο, γιατί θέλουμε να ακούσουμε την κοινωνία, να μας ακούσει και εκείνη και να υπάρξει μια αμφίδρομη σχέση και να αναδομηθεί και να αποκατασταθεί μια σχέση εμπιστοσύνης και επικοινωνίας. Γενικώς, κύριε Κλαράκη, τους τελευταίους μήνες έχετε ανοίξει πιο πολύ τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος, νομίζω. Νομίζω ο πρόεδρος είναι εξαιρετικά εξωστρεφής και ο ίδιος, επικοινωνιακός, και νομίζω ότι σε αυτό είχαμε ένα έλλειμμα και οι οργανώσεις και η δομή του κόμματος και προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε. Δεν είναι εύκολη συγκυρία. Η κοινωνία έχει πάρα πολλά προβλήματα που την απασχολούμε στην καθημερινότητα. Και ξέρετε ότι όταν ο πολίτης έχει υγειωθεί στο να πρέπει να επιβιώσει, αρχίζει να μην πολύ ασχολείται με την πολιτική και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Mm-hmm. Ενώ από εκεί θα βρεθεί η λύση. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι τα μεγάλα προβλήματα και την πλειονότητα όλων εμάς που ζούμε από τη δουλειά μας και από το τρέξιμό μας δεν θα τα λύσει κανείς ατομικά. Μόνο με συλλογική προσπάθεια και με πολιτικές παρεμβάσεις και αλλαγές. Ακόμα και η βία που λέγατε πριν, mm-hmm. πολιτικό ζήτημα είναι. Mm-hmm. Όταν έχει μια παιδεία που υποχρηματοδοτείται, όταν έχει μεγάλες κοινωνικές ανισότητες, φτώχεια, όταν έχει περάσει μια πανδημία που από μόνο στον κόσμο, όταν τα σχολεία δεν έχουν παιδοψυχολόγους, όταν μέσα στην οικογένεια υπάρχει τόση βία, λογικό είναι στα παιδιά και στο σχολείο να μεταφέρονται αυτά τα πράγματα. Άρα πρέπει να κάνουμε μια συνολική πολιτική και να συζητήσουν κάποια στιγμή στη χώρα σοβαρά για πολύ μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές. Δηλαδή, το 2024 δεν μπορούμε να έχουμε αυτό που είπατε πριν, μετακινούμενους εκπαιδευτικούς σε όλη τη χώρα. Mm-hmm. Ενώ ξέρουμε από την αρχή της χρονιάς ποιες είναι οι ανάγκες, και από την προηγούμενη χρονιά ξέρουμε ποιες είναι οι ανάγκες πάνω κάτω, σε ειδικότητες, σε τομείς. Πρέπει να βρούμε ένα άλλο βηματισμό ως χώρα. Η μεταρρύθμιση δεν είναι μόνο στα λόγια και δεν είναι μόνο δημοσιονομική. Είναι και πολιτικές παρεμβάσεις ενός άλλου μοντέλου, όχι πια ανάπτυξη, ενός άλλου μοντέλου κρατικής οργάνωσης. Mm-hmm. Τώρα βεβαίως για σας στο ΣΥΡΙΖΑ το δύσκολο κομμάτι, αν μου επιτρέπετε, είναι να ξαναφέρετε τον κόσμο κοντά σας, με την έννοια ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Ο κόσμος έχει να παλέψει με μια καθημερινότητα πάρα πολύ δύσκολη. Και αυτή τη στιγμή βλέπει το ΣΥΡΙΖΑ να μην είναι η αντιπολίτευση που περίμενε, που ήθελε, η δυναμική, η παρεμβατική, η απαιτητική αντιπολίτευση. Καμιά φορά, ίσως και στις εκλογές, κύριε Κλαράκη, ίσως να νιώθει και λίγο μονάχος του ο ψηφοφόρος. Κοιτάξτε, αν ανατρέξουμε στις εκλογές του καλοκαιριού, ένα ασφαλές συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι ο κόσμος κινήθηκε πιο δεξιά. Αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι. Mm-hmm. Όλοι ίσως τουλάχιστον να αυτοπροσδιοριζόμαστε ως προοδευτικός χώρος ευρύτερος. Αν ξεκινήσουμε από εκεί ότι οι δεξιές πολιτικές και η Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, και τα δεξιά κομματίδια πέριξ αυτής έχουν μια τεράστια πλειοψηφία μέσα στη Βουλή και ο προοδευτικός χώρος έχει συρρυκνωθεί, πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι για να έρθει αυτός ο κόσμος ξανά κοντά στο προοδευτικό σχέδιο, πρέπει να γίνουμε πολύ πιστικοί και να έχουμε λύσεις ρεαλιστικές, εφαρμόσιμες και λύσεις οι οποίες θα είναι ξεκάθαρες, όχι μισόλογα. Ξέρετε, σε δύσκολες περιόδους η συντήρηση, η οπισθοδρόμηση που λέμε εμείς, είναι πιο εύκολη γιατί φέρνει στον άλλο κάτι οικείο ακόμα και δεν είναι πολύ ευχάριστο. Η ανθρώπινη φύση είναι συνήθως αντιδραστική με το καινούριο. Ο προοδευτικός χώρος για να φέρει το καινούριο και την αλλαγή πρέπει να πείσει, να κερδίσει. Δεν μπορεί να λαϊκίσει εύκολα. Άρα, εμείς έχουμε ως στόχο αφενός να παίξουμε τον ρόλο μας στην αξιωματική αντιπολίτευση, έστω και με τους λιγότερους βουλευτές όπως μας έταξε ο ελληνικός λαός, γιατί έχουμε ένα θεσμικό ρόλο και είμαστε το θεσμικό αντίβαρο σε μια κυβέρνηση η οποία δείχνει σημάδια βοναπαρτισμού εδώ και πολλά χρόνια, και απ' την άλλη
να αποκαταστήσουμε τις σχέσεις μας με την κοινωνία και να διαμορφώσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις για να επανέλθει η αισιοδοξία και το χαμόγελο, αλλά πώς, όχι στα λόγια και με ποιητικές ρίσεις, με πρόγραμμα, με λύσεις, με παρεμβάσεις, όσο στις επόμενες κάλπες των ευρωεκλογών αρχικά να κάνουμε μια καλή αποτύπωση και μέχρι τις εθνικές εκλογές να αλλάξει πλήρως ο πολιτικός σκηνικό, να ανατραπεί. Στα χέρια μας είναι. Προλαβαίνετε μέχρι τις ευρωεκλογές? Νομίζω μέχρι τις ευρωεκλογές αυτό θα προσπαθήσουμε, θα είναι να έχουμε μια θετική αποτύπωση συσχετισμών. Οι δημοσκοπήσεις τις βλέπουμε όλοι, θα με ρωτήσετε, φαντάζομαι. Νομίζω αποτυπώνεται αυτό που είδαμε για το καλοκαίρι. Τώρα για μένα, αν με ρωτάτε ποιος είναι δεύτερος ή τρίτος, αν είσαι 20 μονάδες πίσω από τον πρώτο, δεν έχει καμία σημασία ούτε για την κοινωνία ούτε για τη χώρα. Εντάξει. Και δεν μπορεί να επιφέρει πολιτικές αλλαγές. Και για το ψυχολογικό της υπόθεσης, κύριε Κλάρη. Κοιτάξτε, αν σας πω ότι χρωστάτε 1,5 εκατομμύριο ευρώ και ο άλλος χρωστάει 1,5 εκατομμύριο ευρώ και 2 ευρώ, ναι, δεν αλλάζει πολύ. Για να επιφέρει πολιτικές αλλαγές και ανατροπή συσχετισμών, δεν αρκεί να είσαι 20 μονάδες πίσω από τον πρώτο και να λες ότι είσαι δεύτερος και ο άλλος είναι μισή μονάδα πίσω από σένα. Αυτά τώρα είναι μικροπολιτικά και δεν αφορούν την κοινωνία κυρίως. Γιατί ξέρετε κάτι, οι πολιτικές ώρες κοιτάμε μόνο το εσωτερικό και δεν κοιτάμε απ' έξω. Η κοινωνία απασχολείται από όλα αυτά που συζητάμε εμείς? Όχι. Η κοινωνία θέλει λύσεις. Η κοινωνία πάει στο σούπερ μάρκετ και ζορίζεται. Κάθε φορά είναι πιο ακριβό. Βάζει λιγότερα πράγματα στο καλάθι για να πάει σπίτι του για τα παιδιά του. Και μας είπαν σήμερα ότι με 4 τόστ μια οικογένεια ζει μια χαρά. Έχουμε και τέτοια. Έχουμε πει σε φάση Μαρίσα Αντουανέτ, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Να μας ρωτήσουμε πόσα τόστ είναι αυτή χορτάτη από τις λίστες πέτσα. Και από την άλλη πάμε στο βενζινάδικο. Όλοι έχουμε αυτοκίνητα. Και μην έχουμε Πόρσε Καγιέν, μας λέγανε ότι δεν μειώνουμε το φόρο γιατί έχετε Πόρσε Καγιέν. Εγώ δεν έχω Καγιέν και φαντάζομαι ούτε κι εσείς. Όταν η βενζίνη είναι κολλημένη σε ένα 80 κάτι εδώ και μήνες, δεν πάει να πέφτει το πετρέλαιο, δεν πάει να φτάσει στο τέλος 0 δολάρια το βαρέλι, εμείς θα πληρώνουμε ένα 80 δολάρια. Αλλά η κυβέρνηση, κύριε Κλαράκη, λέει ότι τώρα, αυτή την εποχή, πέσανε τα μεγαλύτερα πρόστιμα για εσχροκέρδια. Αυτό δεν. Το ακούσαμε από κυβερνητικά χείλη. Ακούστε τώρα, να σας πω κάτι. Αν εσείς έχετε μια επιχείρηση και κάνετε τζίρο ένα δις και έρχομαι εγώ και σας βάλω πρόστιμο 10 εκατομμύρια ευρώ, θα μου δώσετε και άλλα 2 δώρο να μην σας ενοχλώ. Όταν την κυβερνοσκοπία την αφήσει να ουριάζει και βγάζει υπερκέρδη, το να σου δώσει και ένα μπουρμπουάρ στο κράτος, είναι όλοι ικανοποιημένοι. Στην πραγματικότητα όμως δεν είστε πει στην κερδοσκοπία. Ο μαυραγωρισμός που ζούμε είναι άνευ προηγουμένου. Και την ίδια ώρα όμως, κύριε Κλαράκη, συζητάμε για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, ενώ θα έπρεπε να συζητάμε για το πώς θα στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια στην πραγματικότητα. Είτε αυτή αποτελείται από μαμά και μπαμπά, είτε αποτελείται από μαμάδες ή μόνο μπαμπάδες ή οποιονδήποτε. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε ζυγαριά πρώτα απ' όλα. Θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι σε μια δημοκρατία, σε μια συντεταγμένη ευρωπαϊκή δημοκρατική χώρα που έχει παράξει φιλοσοφία και έχει δείξει στον κόσμο προς αυτό που πρέπει να κινηθεί, το να συζητάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να τα βάζουμε σε μια ζυγαριά, νομίζω είναι απαράδεκτο. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση σκοπίμως, με όρους πρωινάδικου της τηλεόρασης, μετακυλεί την κουβέντα στα ομόφυλα ζευγάρια και στην τεκνοθεσία ή στην απόκτηση παιδιών. Ακούω και ένα προβληματισμό, μα θα γίνουν ξαφνικά οι απαραίτητες μητέρες, μηχανές αναπαραγωγής, μήτρες προς ενοικίαση. Να υπενθυμίσω σε κάποιους που σκοπίμως δεν θυμούνται και τα λένε, ότι ο θεσμός της παρέθετης μητέρας και της υποβοηθούμενης γονιμοποίησης από το 2012 ξεκίνησε και αναθεωρεί και το 2014-2015. Εγώ δεν άκουσα κάποιον τότε να σηκώνει φεμινιστικούς τόνους. Αφορούσε από το εξωτερικό όμως που έρχονταν. Σωστά. Όταν λοιπόν ξαφνικά οι όροι αλλάζουν, μια φορούν τα ομόφυλα ζευγάρια, γιατί τότε μας ενόχλησαν πρώτη φορά οι παρέθετες μητέρες. Ο θεσμός ισχύει 11 χρόνια. Ακριβώς. Δεν είχε ακουστεί κιχ. Φωνή. Και ο δικός σας πρόεδρος επιβάλλει κομματική πειθαρχία. Ο δικός μας πρόεδρος είπε ότι ναι, εμείς στηρίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα πρέπει να πάμε να το ψηφίσουμε συντεταγμένα, να δούμε προφανώς τι ακριβώς θα φέρει προς ψήφιση. Γιατί είδατε, η Νέα Δημοκρατία αλλά λέει και άλλα κάνει. Είχε πει στα κόμματα της αντιπολίτευσης να φέρουν ένα νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο. Ναι. Είχαν συμφωνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ να το ψηφίσουν και ξαφνικά εν μέσω της νυχτός, λες και είμαστε στη δεκαετία του 50, η κυβέρνηση έφερε μια τροπολογία να επεκτείνει μια ρύθμιση που θα εφαρμοζόταν πιλωτικά σε ευρωεκλογές και σε εθνικές εκλογές. Και καταψηφίστηκε προφανώς. Ναι. Επειδή λοιπόν μας έχουν μάθει σε τέτοιου είδους ευνηδιασμούς που άλλα λένε, άλλα φέρνουν και άλλα θέλουν να ψηφίσουν, ας δούμε και τι ακριβώς θα φέρουν τελικά στη Βουλή. Εμείς είμαστε σταθερά υπέρ των ίσων δικαιωμάτων σε μια πολιτεία ισονομίας και ισοπολιτείας. Άλλωστε τα παιδιά περνάνε πολύ καλύτερα σε μια οικογένεια παρά σε οποιοδήποτε ίδρυμα, νομίζω. Και τα τελευταία περιστατικά που βλέπουμε με παιδιά που κακοποιούνται στα σπίτια τους σε ετερόφιλες οικογένειες, δεν νομίζω λοιπόν ότι αποδεικνύει καμία επιστημονική προσέγγιση ότι σε μια τεροφιλόφιλη οικογένεια ένα παιδί περνάει καλύτερα ή ότι περνάει χειρότερα σε ένα ομόφυλο ζευγάρι από ότι σε ένα ίδρυμα. Σωστά.
Νομίζω ότι τα παιδιά θέλουν αγάπη, φροντίδα και προσοχή και θέλουν μια κοινωνική πολιτική συνολική. Και αν ένα κράτος είναι σωστό και ελέγχει ετερόφιλα και ομοφυλόφιλα ζευγάρια πώς διαχειρίζονται τα παιδιά τους, δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Πάντως, γιατί όμως το επέλεξε η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα, σε αυτή τη συγκυρία, γιατί αυτή η επιλογή? Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Ίσως έπρεπε να την κάνουμε στον κύριο Βορύδη. Νομίζω ότι είναι ένας, αν με ρωτάτε, επειδή έχει πάρα πολύ καλούς επικοινωνιολόγους ο κ. Μητσοτάκης που τους παραδέχομαι. Ο κ. Γκρίνμπεργκ είναι προπονητής MBA σε επίπεδο επικοινωνίας. Άλλαξε την ατζέντα. Θα μου πείτε, μα χάνει. Θα έχανε περισσότερο από άλλα θέματα. Όταν, ας πούμε, π.χ. τώρα η Τουρκία θα πάρει F-16 άμεσα και θα αναβαθμίσει και τα αεροπλάνα της. Ενώ μέχρι πριν λίγο καιρό μας έλεγαν ότι δεν υπάρχει. Θα κάνω πάλι και εγώ το συνήγορο διαβόλου και θα πει η κυβέρνηση και εμείς θα πάρουμε F-35. Που είναι ακόμα πιο προηγμένα. Όταν ο Αλέξης Τσίπρας μέσα στη Βουλή είχε πει στο Μητσοτάκη, ξέρεις, θα τους δώσουν F-16 και εσύ δεν πήρες τίποτα. Έλεγε όχι, λες ψέματα στο Αλέξη Τσίπρα. Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι η κυβέρνηση Biden προωθεί κανονικά να δοθούν F-16 να αναβαθμίσουν. Όταν την ίδια ώρα η ακρίβεια σαρώνει τα πάντα και βλέπουμε προϊόντα βρεφικού γάλακτος, μην πούμε ποιας εταιρείας, να πουλούνται στη χώρα 3 και 4 φορές παραπάνω από ό,τι στη χώρα παραγωγής τους ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όταν έχουμε τα θέματα με την Τουρκία, που υπάρχει μια περίεργη γκρίζα ζώνη, τι ακριβώς γίνεται με την Τουρκία και τι ακριβώς συμφωνούμε και τι υπόθηκε με τον Μπλίνκεν στα Χανιά. Και ποιο είναι ο δικό χάρτη που έχει γίνει. Και μέλια βλέπουμε, κύριε Κλαράκη, εσχάτω. Ή όταν, ας πούμε, στέλνουμε πλοία να κυνηγάνε τρομοκράτε και τα πληρώματα αλλούνται να συμμετάσχουν. Ξέρετε, αυτή η επικαιρότητα δεν βολεύει και πάρα πολύ την κυβέρνηση. Οπότε είναι πιο εύκολο να συζητάμε με όρου και λίγο κουτσομπολίστικου ένα θέμα το οποίο αφορά δικαιώματα και το οποίο υποβαθμίστηκε και ευτελίστηκε πολλέ φορέ στο δημόσιο λόγο. Ενώ αφορά ανθρώπου. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ομοφυλόφιλου προσανατολισμού ή όπω ο καθένα θέλει το προσδιορίσει. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι εξωτικό. Είναι άνθρωποι σαν και εμάς. Όπως όλοι μας. Να μιλήσουμε λοιπόν με σοβαρότητα. Δεν γίνεται να συζητάμε με όρους παροδίας ή με όρους πρωινής εκπομπής και κουτσομπολιού της κλειδαρότρυπας. Σωστά. Είπε όμως και η Μέρη πριν ότι το ζητούμενο είναι η στήριξη των ζευγαριών. Να πάει λοιπόν, θα σας πω, θα έρθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυβέρνηση, θα σας πούνε να, εμείς αυξάνουμε το επίδομα γέννησης. Ακριβώς. Δεν μου λέτε με το κόστος ζωής που υπάρχει σήμερα, πόσο θέλετε για να ζήσετε αξιοπρεπώς ένα μήνα. Για να μεγαλώσετε δύο παιδιά, από το κόστος γέννησης είναι μόνο. Να σας πω λοιπόν ότι με ασπιρίνη δεν θεραπεύει τον καρκίνο. Η Ελλάδα έχει τεράστιο πρόβλημα. Οι νέοι άνθρωποι φεύγουν, ξανά σαν να φεύγουν πάλι στο εξωτερικό και δεν θα γυρίσουν πίσω γιατί τα χρήματα που βρίσκουν εδώ δεν θα τα βρουν ποτέ εδώ. Έχουμε διαρροή λοιπόν των νέων μυαλών των επιστημόνων. Όσοι έχουμε μείνει εδώ, νιώθουμε εγκλωβισμένοι και φυλακισμένοι σε μια μιζέρια και σε μια κακομοιριά που τη ζούμε καθημερινά. Και αυτά δεν θεραπεύονται με κουπόνια και με επιδοματική πολιτική. Θα μου πείτε, είσαι κατά των επιδομάτων? Όχι. Αλλά πρέπει να φτιάξει ένα κοινωνικό δίκτυο προστασίας για τους πάντες, να έχει σωστές δουλειές, σωστά αμοιβόμενες και συμπληρωματικά τα επιδόματα. Αν το επίδομα έχει να αναπληρώσει το μισθό που δεν έχω, ή φτάσουμε στο σημείο να θεωρήσουμε ότι επίπεδο ζωής σημαίνει να μπορούμε να πιούμε ένα καφέ μια φορά την εβδομάδα για να βγούμε από το σπίτι μας, έχουμε χάσει το παιχνίδι και δεν ανήκουμε στην Ευρώπη. Το δείχνουν άλλως όλοι οι ποιοτικοί δείχτες, ότι έτσι όπως είναι η χώρα αυτή τη στιγμή, μόνο στην Ευρώπη δεν ανήκει. Τώρα, βέβαια, έτσι όπως σας ακούω εγώ, κύριε Κλαράκη, ένα πράγμα αναρωτιέμαι. Γιατί δεν πείσατε τους ψηφοφόρους στις εκλογές? Τι έγινε, αφού λέτε ακριβώς το ίδιο πράγμα? Αυτό που σκέφτεται η πλειοψηφία. Κοιτάξτε, το είπα, αυτά τα είχαν προειδοποιήσει, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Τα είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας με πάρα πολλούς τρόπους στις εκλογές. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να πείσουμε. Αφενός διότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία, σας είπα, έχει ένα μηντιακό πλαίσιο προστασίας, ένα οικοσύστημα απίστευτα ισχυρό. Απίστευτα δουλεμένων, πάρα πολλά χρήματα που πέφτουν. Και από την άλλη, κάναμε και εμείς κάποια λάθη στρατηγικής. Όπως για παράδειγμα η επιμονή στην απλή αναλογική. Είχαμε κάνει την αυτοκριτική μας τότε. Ναι. Η αιμονή μας σε μια συγκυβέρνηση με το Πασόκ, όταν το Πασόκ μας γυρνούσε την πλάτη. Ο κόσμος ήθελε λοιπόν μια ισχυρή κυβέρνηση να τελειώνει, να ξεμπερδεύει. Σε μια δύσκολη περίοδο δεν ήθελαν ασφάλεια και παρατεταμένη κυβερνητική αστάθεια. Εκεί λοιπόν την πατήσαμε πολιτικά. Συν τα άλλα που σας είπα, ότι όταν είσαι ένας πανίσχυρο μηδιακό σύστημα που σου υποστηρίζει πάρα πολλά χρήματα, επικοινωνιολόγους οι οποίοι είναι από την ελίτ και ρίχνεις και απίστευτα χρήματα ως κυβέρνηση σε επιμέρους τομείς την τελευταία στιγμή για ψηφοθυρία, το ζήσαμε και στο Ηράκλειο, το ζήσαμε παντού, δεν χρειάζομαι τώρα παραδείγματα. Η καθημερινή είχε γράψει μετά τις εκλογές, μην τσακώνεσαι στο ΣΥΡΙΖΑ, 9 δισμήρες η κυβέρνηση, εκλογές περιμένετε να πάρετε. Ναι. Τώρα βέβαια και εσείς έχετε χρήματα, βλέπω, ταξιδάκια τις τελευταίες μέρες, πήγατε, δεν σας έφταναν τα γραφεία του κόμματος, έπρεπε να πάτε ταξίδι για να κάνετε σύσκεψη.
Εσείς λοιπόν απ' όλα αποδείχθηκε ότι ήταν εξαιρετικά ουσιώδης και βγήκαν πολιτικά συμπεράσματα. Προσπαθώ να σας τρολάρω, λίγο το καταλαβαίνετε. Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά δεν τσιμπάω. Εντάξει, και κάποια στελέχη μάλλον τρολαράν, γιατί από το... Δηλαδή είχαν βγει στα κάγκελα και μετά πήγανε. Καλό λοιπόν θα είναι να ξεκινήσουμε αυτό. Να προσέχουμε όσοι έχουμε δημόσιο βήμα, τι λέμε και τι κάνουμε. Γιατί κάνουμε καμιά φορά ζημιά. Πολύ μεγαλύτερη από αυτή που φανταζόμαστε ότι κάνουμε αυτά που λέμε. Αυτό εσάς θα πρέπει να σας έχει γίνει μάθημα. Δεν έχει γίνει ακόμα. Πιστεύω να γίνει. Αφετέρου, σας πέτυχε, ο πρόεδρος κάλεσε σε ένα διήμερο εργασίας που είναι πολύ σύνηθες και στο εξωτερικό την κοινοβουλευτική ομάδα εκτός Αθηνών, γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Αυτό θυμίζει ένα σύστημα του 80, αλλά ξεχάσει και πολύ στην πορεία. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Εμένα χαμάρα, ας πούμε, να γίνει κάτι αντίστοιχο και στο Ηράκλειο ή στα Χανιά που είναι η πατρίδα του Στέφανου. Να συνεδριάζει κατά καιρούς η κοινοβουλευτική ομάδα. Ως ομάδα εργασίας και εκτός Αθηνών. Δεν λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις και οι προτάσεις στην Αθήνα. Συνεδρίασαν, ήταν νομίζω ουσιαστική η κουβέντα. Αποτυπώθηκε το κοινοβουλευτικό έργο. Σήμερα βγήκαν και τα ποιοτικά στοιχεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο κοινοβουλευτικό έργο πάει πάρα πολύ καλά. Αυτό που μένει να πείσουμε και την κοινωνία για τη δουλειά μας. Από εκεί πέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς δεν είναι πλούσιο κόμμα. Ο πρόεδρος μπορεί να έχει μια οικονομική άνεση, ο ΣΥΡΙΖΑ όμως δεν έχει. Ζορίζεται. Γιατί εξόφλησε τα χρέη του, ενώ την ίδια στιγμή που βλέπετε να χάνουν άνθρωποι για 15.000 ευρώ το σπίτι του, η Νέα Δημοκρατία χρωστάει 400 εκατομμύρια ευρώ, αλλά δεν νομίζω κανείς να παρά κατασχέσει την Πειραιώς. Ναι. Και να κάνει έξωση. Α, τώρα όμως είπατε Πειραιώς, θα σας πάω αλλού. Θυμάμαι ότι είναι βουλευτής Πειραιώς και ο Αλέξης Τσίπρας. Και οι σπέτσες, κύριε Κλαράκη, ανήκουν στην βουλευτική του επικράτεια. Γιατί δεν πήγε λοιπόν ο Πειραιώς. Ο Τσίπρας, όπως είχε πει και ο Στέφανος Κασελάκης, είναι μια ειδική περίπτωση. Είναι ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας. Έχει ξεκινήσει και μια εξόρμηση στην Ευρώπη, έχει ένα άλλο ρόλο. Δεν είναι ο βουλευτής της καθημερινότητος. Mm-hmm. Έχει ένα ειδικό ρόλο, όπως αντιλαμβάνεσαι, και έχει ένα πολιτικό κεφάλαιο διαφορετικό. Το θέμα είναι, ας κάνουμε τη δουλειά οι υπόλοιποι. Ο Τσίπρας έκανε πολλή δουλειά μέχρι το 23. πήρε ένα κόμμα, του μπαίνω, δεν μπαίνω στη Βουλή, το έφερε σε εξωματική αντιπολίτευση, το έφερε πανηγυρικά να κερδίσει δύο εκλογικές μάχες και ένα δημοψήφισμα. Κράτησε τη χώρα όρθια, την έβγαλε από τα μνημόνια, έκανε και μια συμφωνία για τη Βόρεια Μακεδονία, η οποία μας έλυσε πάρα πολλά προβλήματα και το βλέπουμε τώρα όλοι. Και κάποια στιγμή έχασε τις εκλογές δύο φορές και αποχώρησε. Είναι όμως ένα πολιτικό κεφάλαιο, εγώ θα πω για τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, είναι μια προσωπικότητα μεγάλη. Ας τον αφήσουμε, είναι μια παρακαταθήκη για το κόμμα. Δεν χρειάζεται να αναλώνεται στην καθημερινότητα του κοινοβουλευτικού βίου όπως οι υπόλοιποι βουλευτές. Έχει και άλλα πράγματα να κάνει και να βοηθήσει. Όχι όμως το απειρόβλητο, φαντάζομαι. Απειρόβλητο δεν είναι κανένα. Και λευκές επιταγές δεν υπάρχουν για κανένα. Και ο ίδιος ο Τσίπρας απέδειξε ότι δεν είναι απειρόβλητο, παρετούμενος μόνος του. Νομίζω είμαστε σε μια εποχή που ξέρετε, οι εξελίξεις έρχονται πάρα πολύ γρήγορα. Και σε ταχύτητα, δηλαδή, ώρες που ζούμε όλη αυτή τη χώρα, όταν υπάρχει η ταχύτητα του διαδικτύου και σε ένα δευτερόλεπτο βλέπεις γίνεται στην ανάγκη του κόσμου και το ελληνικό δημόσιο ή η ελληνική διοίκηση, λέμε ακόμα ότι επενώσει, λέει, τον έξυπνο βοηθό. Τεχνητής νοημοσύνης στο Υπουργείο και το παρουσίασε. Ρε παιδιά τώρα, είσαι σοβαρή. Στο Google πληκτρολογήσεις βλέπεις 500 δωρεάν βοηθούς που λες φτιάξε ένα μυθιστόρημα και στο γράφει. Και το μου παρουσιάζει ως καινοτομία. Κοιτάξτε τα σοβαρά πράγματα που έχει δημιουργήσει μια ψηφιακή γραφειοκρατία που δεν μπορεί ο πολίτης να βγάλει άκρα από ποια πύλη μπαίνει, που μπαίνει και τι ψάχνει. Κάποιες στιγμές να μιλήσουμε σοβαρά και όχι μόνο με τις εντυπώσεις και αυτό το υπερφύαλο του έχουμε κάνει πολλά και μας μιμείται και θυμάσαι ότι και η Ιαπωνία θα μιμούνταν την Ελλάδα. Ναι. Πια η Ιαπωνία τώρα που είναι κατεξοχή χώρα που εξάγει τεχνολογία έτσι. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο πάνω. Δηλαδή το να έχουμε μετατρέψει τη χώρα σε επιθεώρηση και δελφινάριο δεν προκαλεί γελίο. Εμείς ζούμε, δεν είμαστε θεατές, είμαστε οι πρωταγωνιστές. Κύριε Κλαράκη, η πρώτη πολιτική μάχη σοβαρή έρχεται προσεχώς σε λίγους μήνες, ευρωεκλογές. Και τώρα που είπαμε ευρωεκλογές, τη Νέα Αριστερά, πώς τη βλέπετε τη δυναμική της? Νομίζω ότι αυτό καλό θα είναι οι ίδιοι να το αξιολογήσουν. Στις δημοσκοπήσεις βλέπετε ότι. Ήταν εδώ πριν από μερικές μέρες. Ήταν εδώ ο κύριος Χαρίτσης. Κύριε Αγνωστόπουλο. Νομίζω ότι στις δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται να μπορούν να κινηθούν σε υψηλά νούμερα. Θα το ξαναπώ. Συνολικά ο προοδευτικός χώρος είναι συρρυκνωμένος στην Ελλάδα και ανεβαίνει ο δεξιός χώρος. Αν οι προοδευτικές δυνάμεις του τόπου και όσοι ασχολούμαστε δεν αντιληφθούμε το πρόβλημα, το οποίο δεν είναι μόνο στη χώρα, είναι σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή στη Γερμανία, αυτή τη στιγμή το AfD, δηλαδή η Χρυσή Αυγή της Γερμανίας, κινδυνεύει να βγει πρωτοκόμμα. Και δεν μιλάμε για απλά ένα ακροδεξιό μόρφωμα τύπου Βελόπουλου. Είναι καθαρά Χρυσαυγίτες οι άνθρωποι, καθαρά νεοναζί. Δεν είναι καν συγκεκαλυμμένο όλο αυτό που κάνουν. Στη Γαλλία η Λεπέν ετοιμάζεται να γίνει η επόμενη πρόεδρος. Στην Ιταλία ήδη έχουν μια ακροδεξιά πρωθυπουργό. Το πρόβλημα υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Γιατί οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές αποδείχθηκαν άκαρπες, γιατί αυτό που φώναζε ο ΣΥΡΙΖΑ και δικαιώθηκε από το 12 και το 15, ότι με την πολιτική όπως τα μνημόνια στη χώρα
και να σφίγγει το ζωντάρι σε όλη την Ευρώπη, δεν φέρνει ανάπτυξη και κατοβρίσκει μπροστά σου, το βρήκε τώρα η Γερμανία. Είναι σε ύφεση. Η Γερμανία έχει ελληματικό προϋπολογισμό και πρέπει να πάρει μέτρα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ όμως έφερε ένα μνημόνιο στη χώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε ένα μνημόνιο εκείνη τη στιγμή, το οποίο ήταν πολύ καλύτερο από αυτό που άφησε πίσω ένα. Και δεύτερο, το 18 παρέδωσε τη χώρα εκτός μνημονίων. Και κάποια στιγμή, για να τα λέμε κιόλα, θα πρέπει να πούμε γιατί μπήκε η χώρα σε μνημόνια. Και τώρα πια θα το πούμε και από μια απόσταση με καθαρότητα. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το 2015 δεν είχε αγγίξει την εξουσία, ούτε απ' έξω. Δεν μπορώ λοιπόν να κάνω κριτική στον Τζίπρα και στο πόσο κόστησε το μνημόνιο, ή όχι που κόστησε και λιγότερο και μας έβγαλε και από την κρίση και παρέδωσε και γεμάτα τα ταμεία με 37 δις, με όλους εκείνους που κυβερνούσαν επί 45 συναπτά έτη με πακέτα Ντελόρ 1, 2, 3 και δεν ξέρω μέχρι πότε, και δεν άφησαν ούτε δίφραγκο στα ταμεία και παρέδωσαν τη χώρα χρεοκοπημένη. Λοιπόν, μιας και είστε εδώ, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, γιατί πέραν από την κομματική σας ταυτότητα, έχετε και μια ταυτότητα επαγγελματική. Είστε δικηγόρος, είστε μάχημος. Αυτή τη στιγμή οι δικηγόροι είστε. Στα κάγκελα. Στα κάγκελα, ακριβώς. Έχετε αποφασίσει να συνεχίσετε τις κινητοποιήσεις. Μέχρι πού θα φτάσει αυτή η ιστορία, βλέπετε να υπάρχει κάποια εξέλιξη στο κομμάτι αυτό? Κοιτάξτε, οι δικηγόροι από την ψήφιση του νομοσχεδίου με το τεκμαρτό χαράτσι που μας έδειξαν, γιατί είμαστε όλοι για την κυβέρνηση επαγγελματίες φοροφυγάδες. Όταν δεν μπορεί να πιάσει πραγματική φοροδιαφυγή, κατασκευάζεις με τεκμαρτούς ενόχους. Από εκεί ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις των δικηγόρων. Τώρα πια οι κινητοποιήσεις που είναι μέχρι τις 5 Δευτέρα αποφασισμένες, η αποχή των δικηγόρων δηλαδή, αφορά τις μεταρρυθμίσεις στους κώδικες, τον ποινικό κώδικα και τον κώδικα ποινικής οικονομίας. Είναι ένα ειδικό θέμα, αλλά αφορά την καθημερινότητα όλων. Διότι πέρα από τις αλλαγές που φέρνει, που κλείνουν η ειρηνοδικία, αναμορφώνει το δικαστικό χάρτη της χώρας και δημιουργεί και πολλά διαδικαστικά ζητήματα, και επί της ουσίας η κυβέρνηση αλλάζει τον πολιτικό προσανατολισμό. Η δικαιοσύνη και η αστυνομία δεν θα κυνηγάνε το βαρύ έγκλημα, δεν είναι ο στόχος βαρύ έγκλημα, είναι η μικρομεσαία εγκληματικότητα. Όταν πια για ένα πλημέλημα μπορεί να βρεθεί και να εκτίσει την ποινή σου στη φυλακή κανονικότατα, την ίδια ώρα που σε αυτή τη χώρα ζούμε σχεδόν σε ζωντανή μετάδοση, επαγγελματίες εκτελεστές με καλάστικοφ να γαζώνουν μεσαντέ και το κοιτάμε έτσι και βλέπουμε κανένα σύριαλ. Την επόμενη φορά θα το ανεβάσουν και live streaming. Θα έχουν και κάμερες πάνω εκεί στα κράνη τους, θα το δούμε και ζωντανά. Να λέει η κυβέρνηση ότι στόχος είναι η μικρομεσαία εγκληματικότητα και να το λέει και ο κ. Χρυσοχοίδης επίσημα ότι αυτούς θα πατάξουμε. Συγγνώμη, αλλά δεν κινδυνεύουμε από αυτό, από τα τρικάκια του Ρουβίκονα. Το παραμύθι που πουλούσε ότι τα τρικάκια του Ρουβίκονα δεν σκοτσάει ποτέ κανέναν. Ούτε το μικροπλημέλημα είναι πρώτης βαρύτητας έγκλημα, και μάλιστα σε μια κατάσταση που ήδη από το 19 έχουν κάνει 6 ή 7 τροποποιήσεις των κωδίκων, έχουν σημαντικά αυξήσει τις ποινές και η αστυνομία ίδια δίνει ότι η βαριά εγκληματικότητα έχει αυξηθεί περίπου 20-22%. Και το βλέπετε. Δεν χρειάζεται να μας πει η αστυνομία. Βεβαίως. Το δελτίο ειδήσεων είναι κάθε μέρα. Καθημερινά. Και είναι αστυνομικό δελτίο και ακρίβεια. Δεν είναι τίποτα άλλο. Δολοφονίες, γυναικοκτονίες, άλλο μεγάλο θέμα που δεν το αγγίζουν η κυβέρνηση. Ο όρος δεν τους αρέσει, δεν θα το βάλουν ποτέ στους κώδικες. Παιδιά που κακοποιούνται. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι μια κοινωνία σε κρίση και αξιακή κρίση. Αυτό δεν επιλύεται όμως μόνο με μεταρρυθμίσεις στους κώδικες και μάλιστα σε μια κατεύθυνση σκλήρησης των ποινών, αλλά θέλει ένα κράτος δικαίου, θέλει μια εκβάθρον ανασυγκρότηση της δικαιοσύνης και θέλει μια κοινωνική πολιτική η οποία θα απαλύνει τις ανισότητες και τα προβλήματα στη βάση. Εντάξει. Και ένα ζητούμενο βεβαίως είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, Μπάμπη, το που. Σε ποιες φυλακές θα τους στέλνει όλους? Ιδιωτικές. Η κυβέρνηση έχει λύση για όλα. Όταν υπάρχει πρόβλημα, το ιδιωτικοποιούμε. Όχι, έχει. Ας τελειώσουν πρώτα κάτι φυλακές. Διότι αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Αν πάνε φυλακοί όλοι σου κάνουν πλημελήματα, δεν θα χωράνε προφανώς. Και θα πούμε μέσα στιγμή, να μην κάνουν και ιδιώτες μια φυλακούλα δίπλα. Έχει ανακοινωθεί και η ίδρυση νέων φυλακών. Αλλά ο Μπάμπης έχει απόλυτο δίκιο. Ας τελειώσουν πρώτα τα δημόσια έργα, τις φυλακές που είναι ακόμα για πια και εδώ στην Κρήτη, στην Νεάπολη, παραδείγματος χάρη. Και αυτό ισχύει για τα δημόσια πανεπιστήμια. Ας προσπαθούσαμε πρώτα να φτιάξουμε τα δημόσια πανεπιστήμια και μετά να συζητούσαμε για μη κρατικά. Διότι δεν θα έρθει το Yale και το Harvard στην Ελλάδα. Τα παλιά ιδιωτικά ΙΕΚ τα κάνουμε κολέγια. Τα παλιά ιδιωτικά ΙΕΚ. Ξέρουμε όλοι δεκαετία του 80 ποια είναι και ποιοι είναι πίσω, και τώρα θα κάνουμε πανεπιστήμια. Και άντε στην καλύτερη περίπτωση να μας έρθει στη Θράκη κάνα τουρκικό πανεπιστήμιο, που δεν ξέρω και πόσο θετικό θα είναι για την εξωτερική μας πολιτική. Κύριε Κλαράκη, τώρα ανοίγετε και άλλα θέματα, αλλά δυστυχώς δεν ανοίγει προλαβαίνουμε. Ανοίγει η κυβέρνηση να κάνουμε. Δεν προλαβαίνουμε, πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.